Φεστιβάλ Επιδαύρου. Το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας παρουσιάζει την κωμωδία του Αριστοφάνη. Θεσμοφοριάζουσε. Το κλασικό έργο του Αριστοφάνη αποδίδει το κλιμάκιο Αττικής κωμωδίας του Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου μέσα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Επιδαύρου. Μετάφρασης Θρασίβουλου Σταύρου. Σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού. Μουσική σύνθεσης και διεύθυνσης Μάνου Χατζηράκη. Χορογραφία Τατιάνας Βαρούτη. Σκηνικά και κοστούμια Γιώργου Βακαλό. Στην κωμωδία του Αριστοφάνη «Θεσμοφοριάζουσε» λαμβάνουν μέρος οι καλλιτέχνες του Εθνικού Θεάτρου, ο Χριστόφορος Νέζερ ως μνησίλοχος, ο Μιχάλης Καλογιάννης ως Ευρυπίδης, η Ελένη Χαλκούση ως Μίκα, η Τζένι Καρέζη ως Κρίτελα, ο Τάκης Γαλανός ως Αγάθων, ο Μιχάλης Μπούχλης ως Κλισθένης, ο Γκίκας Μπινιάρης ως Σκύθης, η Δέσπο Διαμαντίδου ως Κυρίκαινα, η Πόπη Παπαδάκη ως Μανία, η Κική Ρέπα ως Φιλίστη, η Μέρη Κόντου ως Ελάφιον, ο Θεόδωρος Ανδρικόπουλος ως Ιχώ, ο Αντώνης Σαρής ως Πρίτανης και ο Πέτρος Λοχαΐτης ως Υπηρέτης. Την ηχογράφηση των σκηνών που θα ακούσετε επραγματοποίησε το Συνεργείο Εξωτερικών Μεταδόσεων του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου κατά την διάρκεια των τριών τελευταίων γενικών δοκιμών. Επιμέλεια ηχογραφήσεως Ηλία Διβόλη. Γενική επιμέλεια, πρόλογος και συνδετικά κείμενα Δημήτρη Χρονόπουλου. Είναι χαριτωμένο, δροσερό και ανάλαφρο το έργο αυτό του Αθηναίου σατυρικού «Οι Θεσμοφοριάζουσες». Μας φέρνει στην εποχή της πνευματικής δόξας των Αθηνών όταν μεσουρανούσε ο Ευρυπίδης. Ο Ευρυπίδης, ο μεγάλος τραγικός που όσο κανένας άλλος στιγμάτισε τις γυναίκες και αποκάλυψε στο κοινό τις πονηριές τους και τις διάφορες άλλες δεξιοτεχνίες τους στο να εξαπατούν τους άντρες. Μια τέτοια εκδήλωση δεν μπορούσε να αφήσει το ανήσυχο πνεύμα του Αριστοφάνη χωρίς να το απασχολήσει. Έτσι, καταπιάστηκε και ο Αριστοφάνης με το να σατυρίσει τον Ευρυπίδη. Μας φέρνει λοιπόν στην Αθήνα της εποχής εκείνης και μας παρουσιάζει στη σκηνή τον ίδιο τον Ευρυπίδη. Σύμφωνα με το έργο, αλλά και σύμφωνα με τα γνωστά δεδομένα, ο Ευρυπίδης που από την τακτική του εναντίον των γυναικών έχει εξεγείρει ολόκληρο το γυναικείο πληθυσμό των Αθηνών, βρίσκεται σε πραγματικό κίνδυνο. Έχοντας υπόψη τον κίνδυνο αυτό, ο Ευρυπίδης σπέβδει και με τον συγγενή του και φίλο του Μνησίλοχο φτάνει ως την πόρτα του δραματικού ποιητή Αγάθωνα, ενός άλλου τύπου που σατυρίζει ο Αριστοφάνης, ενός τύπου που γυναικοφέρνει ελαφρά, με σκοπό να ζητήσει τη μεσολάβησή του. Βρίσκονται λοιπόν ο Ευρυπίδης και ο Μνησίλοχος μπροστά από το σπίτι του Αγάθωνα και περιμένουν να παρουσιαστεί ο δραματικός ποιητής. Εκεί λοιπόν ο Ευρυπίδης και ο Μνησίλοχος ανταλλάσσουν τις πρώτες φράσεις που θα ακούσετε ευθύς αμέσως από την ηχογράφησή μας. Ποιος είναι ο σκοπός σου, Δία? Ο Δία, τι μου μένετε σήμερα να πάθω? Οχ, τι μου να μάθω τέλος πάντων τι τρέχει? Τι μπογκάς και αναστενάζεις? Οχ, τι σε στενοχωρεί, γιατί το κρύβεις από ένα συντενή σου, ένα δικό σου? Έπιασα το προζύμι μιας μεγάλης για μένα συμφοράς. Σαμπιάς, ξηγήσου. Η μέρα η σημερινή θα αποφασίσει αν χάθηκε ή θα ζήσει ο Ευρυπίδης. Πώς, τα δικαστήρια δεν δικάζουν, ούτε βουλή έχει συνεδρία. Έχουμε θεσμοπόρια. Από τις τρεις τους ημέρες, σήμερα είναι η Μεσιανή. Από εκεί περιμένω το χαμό μου. Κακούς σκοπούς για με οι γυναίκες έχουν. Και αύριο την αυγή στα θεσμοφόρια θα συνεδριάσουν φέτος καμνοί για να βρουν τον τρόπο.
Αλεξοντός. Μπα, και ποιος ο λόγος? Για τις τραγωδίες μου μέσα λέω κακό για δά. Μα τον Ποσειδώνα παρά δεν έχουν κι άδικο. Μα πες μου, εσύ Θεούς με μηχανές που φέρνεις, ποια μηχανή έχεις βρει τώρα για να ξεφύγεις? Θέλω να καταφέρω τον Αγάθωνα που είναι δραματουργός συναδελφός μου να τρέξει στο ναό των θεσμοφόρων. Να κάνει τι? Να πάει να λάβει μέρος των γυναικών της σύναξης και αν είναι ανάγκη να γεννήσει συνήγορός μου. Πώς, φωνερά ή κρυφά? Κρυφά. Ντυμένος γυναίκα ρούχα. Είναι έξυπνο το κόλπο. Κι όπως θα συνηθίζεις, όταν είναι για τεκνάσματα, ποιος μας παραβγαίνει? Σιωπή. Γιατί? Ο Αγάθωνας. Για πού είναι? Πού? Μες στο εργαστήριό του. Συνθέτει τραγωδία. Θα έχουν πάει τα μάτια μου. Εγώ δεν βλέπω κανέναν άντρα εκεί μέσα. Βλέπω μια κοκότα. Σάπαινε. Και ετοιμάζει με έμπνευση τα χωρικά. Ναι, κάτι μου δουλειά να πάρουν. Μούσες Παρθένες εσείς, πάρτε στα χέρια την Άγια Λαμπάδα της Δήμητρας, πάρτε την Άγια Λαμπάδα της κόρης της που είναι του κάτω κόσμου η Θεές, και έτσι με φρόνημα ελεύθερο τώρα και με φωνή δυνατή και καθάρια στήστε χορό. Μα για ποιο θα είναι τώρα Θεό ο χορός μας? Ξηγησέτε με απλά τώρα λόγια. Είναι πρόθυμη πάντα η καρδιά μας τους τρανούς να τιμούμε Θεούς. Ω το χρυσότοξο Απόλλωνα, Μούσες, Μούσες υμνήστε μου εσείς, που έχει κοντά στους Σιμώντα το ρέμα, έκτισε εκείνος της Τρίας το κάστρο. Με το πιο όμορφο από όλα τραγούδι, λέμε μόνο εσένα, το χέρι, 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 χέρι. Και για την Άρτεμι ο Μούσες, πέστε έναν ύμνο εισάξιο, την κυνηγήτρα Παρθένα θεά, που με χαρά τριγυρνά στα ψηλά τα βουνά και στα δάση. Και για την πρόσφυγη κατέρα, σεβαστή θεά και ευτυχισμένη, για την Άρτεμι, λέμε τραγούδι. Στα μάτια ξυπνά των θεών σαν ακούσουνε λύρα. Μα και η δική μας φωνή στον αφό της φλογίζεται αμέσως. Δοξολογήστε γι' αυτό τον Απόλλωνα. Τη σωρόπια γεμάτη φιλικότητα και λάγνα φιλιά. Καθώς την άκουγα, αισθανόμουν σαν να με γαργαλούσαν από κάτω. Και θέλω παλικάρι, όχι σε κιόλας παλικάρι. Κι εγώ να σε ρωτήσω έτσι, όπως σε ένα του δράμα ο σκύλος. Πού θα γενοκρατιέσαι, γυναίκο άντρα? Και η κόρος και τη στολή είναι τούτη. Το κροκοτό, τι θες με την ήρα? Το δίχτυ των μαλλιών με ζωντομάρι. Θαρώ πως δεν ταιριάζει και το ταιριάζει το σπαθί με το καθρέφτη. Και εσύ νεαρέ καμώνες τον άντρα, μα τότε πού είναι τα τρίκιο σημάδι? Πού είναι τα αρδιλά σου, λιοντριτή σου χλένα? Πας για γυναίκα, μα τότε θέμ, πού είναι τα κυτρολεμονά? Α, γέρο, γέρο, τη μορφή του φθόνου την άκουσα, μα ο πόνος το κεντρί του δεν μου έρθει. Η στολή που εγώ φοράω, σύμφωνα πάλι με αυτά που έχω στο νου μου. Οι τρόποι ενός σπίτι πρέπει να πάνε αρμονικά με τα έργα που συνδράμει. Αν γράφει δράμα γυναικείο να πούμε, εμφάνιση γυναίκας πρέπει να έχει. Λοιπόν, σαν γράφεις δράμα για τη Φέδρα, ανάσκελα το γράφεις. Για κανένας γράφει έργο με ήρωες άντρες, στο κορμί του το βασικό θα υπάρχει. Κάτι τι μας λες? Θα αναπληρώνει η μήνυση.
Μα τότε θα γράψω έργο με σατήρους. Πες να έρθω κι εγώ. Από πίσω σου να στέκω και έτσι να σε βοηθώ στη συνθεσία. Άλλο είναι ακαρέστητο να βλέπεις ένα ποιητή δασίδρυκο για γρήκο. Να κοίτα, κι ο αναχρέοντας του, αλκαίος και ο ξακουσμένος ο Ίδιπος, που οι τρεις τους έκαμαν ζουμερή την αρμονία, γυναίκες σκούπιες φόραγαν και πάντα με ιονική κλειδί καλοπερνούσαν. Και ο Φρύδιχος, γι' αυτόν θα εισακούς. Α, όμορφος ήταν και όμορφα γινόταν και έτσι όμορφα ήταν και τα δράματά του. Το ύφος του καθένα είναι ό,τι και ο ίδιος. Καλά, έχεις δίκιο σε όλα αυτά που λες. Ξέρω κι εγώ έναν άσκημο που γράφει άσκημα. Έναν άλλον που είναι κρύος και κρύο και τα βιβλία του. Ένας άλλος κακός που γράφει έργα με κακία γεμάτα. Είναι μοιραίο. Λοιπόν κι εγώ όταν τούτη την παρατήρησε έκαμα είπα. Πρέπει να περιποιούμε τον εαυτό. Μα πώς να πάρει αυτή. Και πάψε να καρύσεις. Κι εγώ στην ηλικία του τέτοιος είμαι. Δεν μπορώ να πω πως έτσι γιχαίρω. Τώρα άφησε να πω ποιος είναι ο λόγος που ήρθα. Μίλα. Αγάθωνα! Αγάθωνα! Ο σοφός μπορεί και να υπολάβει λίγα λόγια. Εμένα συγχωρά βαριά με βρήκε. Και έρχομαι τώρα σε σένα ηχέτης. Τι με θέλεις? Θα σου πω. Οι γυναίκες έχουν σκοπό να με ξοντώσουν την αυγή στα θεσμοφόρια. Γιατί μιλώ κακά για αυτές τα δραματά μου. Και εγώ σε τι μπορώ να σ' ωφελήσω? Το παν στο χέρι σου είναι. Αν πας στη μέση των γυναικών κρυφά στη σύναξή τους. Με γυναίκα μορφή. Και εκεί το λόγο λάβεις για μένα σε συνηγορός μου. Θα σωθώ δίχως άλλο. Είσαι ο μόνος που ανταξιά μου μπορείς να το πετύχεις. Και πώς δεν πας να βγάλεις λόγο ίδιος? Θα σου εξηγήσω. Εγώ πρώτα πρώτα είμαι γνωστός τους. Τα μαλλιά μου είναι άσπρα και έχω και γέλια. Ενώ καλέμαι εσύ σε καλοπρόσωπους, άσπρος, ξυρισμένος, τρυφερός, γυναικόφωνος, κομψού. Ευρυπίδη. Ευρυπίδη! Σ' ακού. Σ' ένα σου δράμα παλιό έχεις πει. Χαρά για σέναν είναι το φως να βλέπεις του ήλιου. Ίδια χαρά για τον πατέρα σου δεν είναι? Δεν το έχεις πει? Ναι, το έχω πει. Λοιπόν, να μην ελπίζεις ότι θα φορτωθώ το ατυχημά σου. Θα μου τρέλος. Πραγματικό σου πρέπει να το σηκώσεις ο ίδιος. Είναι δίκιο των συμφορών το βάρος να κρατούμε, όχι με τα τεχνάσματα, αλλά παθητικά. Παθητικά σηκώνεις και εσύ, βρε Τζιφιόκο, κάτι βάει. Τι σε μολύζει το να πας εκεί? Θα βρω χαμό πιο ικτρό και από το δικό σου. Γιατί? Γιατί οι γυναίκες θα νομίσουν πως πήγα εκεί δικαιώματα να κλέψω που ανήκουν σε αυτές. Στις νύχτα στα έργο τι τους κάνω εγώ ανταγωνισμό αφέλικο. Σ' αυτό σαν να έχει δίκιο. Λοιπόν, δεν πας. Στο λέω να μην ελπίζει. Αχ, αλή μου, συμφορά μου. Είναι γραμμένο. Τι πολύ αγαπημένε μου Ευρυπίδη. Να βλέπεις. Τι να με δίνεις εσύ. Γιατί δεν μπορώ καλά. Αυτόν εδώ τι τον ακουρεύεται. Να ξέρεις πως είμαι εγώ για σένα. Για ό,τι θέλεις. Εσύ? Εγώ. Αφού λοιπόν προσφαίνεσαι μονάχος, σε ευχαριστώ. Προς, βγάλε αυτό το ρούχο. Χάμω είναι κιόλας. Μα τι θα μου κάνεις? Θα σου ξουρίσω γένια και μουστάκια και θα σου κάψω τον ποδιόν της τρίτης. Κάντε το αν σ' αρέσει. Αφού στη διάθεσή σου μόνο. Μπήκατε να διέμε κάτω κάτω. Αγάθωνα μου, εσένα τα ξηράφια δεν σου γύπνε ποτέ. Είναι σένα. Άνοιξε το κουτί και πάρε ο ίδιος. Ευχαριστώ. Δώσ' μου πινέλο τώρα και σακούνι. Ω, να πάρε. Εσύ κάτσε εδώ πέρα. Σε βασίτε όχι τη χθένη. Καλιάδελοι. Λένε ρούλι. Φούσκωσε το δεξί σου μάγουλο. Έλα. Τι σκούσεις? Σώπαινε. Ιδενή το στόμα σου βουλώνω με μια τάχα. Ωχ, δεν πει, δεν πας το άλλο. Χαίρε, χαίρε, χαίρε. Στάσ' τον. Θα πω με τον άντε με μελίδο. Είχα κάτω μέση να με φέρνεις. Και εσύ τι θες? Θα σε βλέπει ο κόσμος ξυρισμένο από τη μια και να κελάει. Είναι ό,τι σκάζει, δηλαδή είναι ο διάραγος. Πίσω στους θεούς. Έλα, έλα πίσω. Βρε συμφορά που με βρήκε το βόλιο. Κοίτα ψηλά και μη σαλεύεις. Τόσο! Μόλι γιατί γυρίζεις κατά εκεί. Τι μου και μου κοντεύουμε. Ωχ,
με κοψέ! Τελείωσαν όλα! Ωραία! Έτσι λοιπόν ο μνησίλοχος, για χατήρι του Ευρυπίδη, μεταμφιέζεται σε γυναίκα, φορώντας τυθόδεσμο, χιτώνα, περούκα με ξανθιές πλεξούδες, ένα αρχαϊκό κάλυμα της κεφαλής και με καψαλισμένες τις τρίχες των ποδιών του, σωστή γυναικεία γελιογραφία. Και οι δύο δημιουργοί της μασκαράτας συνεχίζουν τώρα τη συζήτησή τους, καταστρώνοντας το σχέδιο χάρη στο οποίο θα σωθεί ο Ευρυπίδης από την γενική κατακραυγή των γυναικών. Ωρε τι έπατα ο Έρμος. Τώρα από μέσα εις άντρας αλλά από όξο, σωστή γυναίκα, σαν μιλάς μονάχα, ψηλή φωνή να προσπαθείς να βγάζεις, ώστε να ξεγελούνται όσοι σ' ακούνε. Αγαλέτα! Άντε, γεια σου. Γεια σου. Έχει μα τον Απόλλωνα, αν πρέπει η δαιμορκίστη. Πώς τι? Πώς θα μου πει για να ποδιά κατέξει αμέσως με κάθε. Ορκίζουμε στον Δία και στον Εθέρα πνημέρι του είναι. Να μπορέσεις. Πόσο και να μπλέξεις, θα σπάσω όλα τα δίχτυα. Βέβαιος να σε, σ' αυτά είμαι μάνα. Πες τα γράμματά μου. Θυμήσου πόσους ήρωες έχω σώσει που φαίνονταν ανέλπιδα χαμένοι. Δεν μου θυμίζει έναν από δάχτυς. Τον Ορέστη. Που πήγε την εικόνα της Άρτεμις να κλέψει από τους Σταύρους. Ναι, αυτόν! Που η αδερφή του Ιφηγένεια, μην ξέροντας πως είναι αδερφός της στη θεάτο, θα τον πρόσφερνε θυσία. Ναι! Μα εγώ, με τι ξυπνά θα βρήκα τρόπο να γνωριστούν και να γλιτώσουν. Και όχι μόνο ο Ρέστης, μα και η ίδια Ιφηγένεια που είχε καημό να φύγει από τα ξένα. Αν η Ανδρομέδα. Αλήθεια, η Ανδρομέδα. Ο αλυσίδες εμένα με τραβού. Το τραμαγίνο με έκανε να κλάψω. Μα για να δω πώς ήταν η ιστορία. Την είχαν δεμένη σε ένα βράχο. Ναι, στα κροχιάλη. Μα γιατί, για πες μου. Λίγο θα πας στην μνήμη μου τα φέρνω. Είχαν δέσει έτσι για να τη φάει ένα θεριό της θάλασσας. Είναι αλήθεια. Ξεκαθαρίζω τώρα μες στο νου πώς έκλαιγε, πώς πάραζε η καρδιά σου να την ακούσει. Θυμάσαι, εγώ αν θυμάμαι, δεν είμαι ποιητής της τραγωδίας. Α, βέβαια, έχεις δίκιο. Μα τ' άλλο το εύρημά μου ήταν σπουδαίο. Εύρημα ποιο? Ποιο? Ηχό! Ηχό! Θυμήσου. Όρμη κοπέλα, μες στην άγρια νύχτα παρηγοριά δεν είσαι από κανέναν. Και ακούοντας την ηχό που αντιλαλούσε από τη σπηλιά τους θρήνους της, ρωτούσε. Τι ρωτούσε, μωρέ? Αχ, για να είσαι εσύ που φτάνει εδώ η φωνή σου. Την αγωνία μου μόνη εσύ την νιώθεις και μόνη εσύ με συμπονείς. Με συμπονείς. Την καημένη. Και χτύπαγα στα αυτιά της τα ίδια λόγια. Πάντα ίδια σαν το φωνήσιμο των γυμάτων. Τι συγκινητικό. Μα βρήκα τρόπο κι αυτή την Ανδρομέδα να τη σώσω. Ήρθε ο Περσέας, καβάλα στα λόγω του. Τραβώντας το κεφάλι. Το θυμούμε της Γοργόνας. Και με καρδιά απ' αγάπη φλογισμένη άρπαξε το ήρα στην κοπέλα. Την έφερε πετώντας πέρα στ' Άργος. Και εκεί ο δεσμός τους ένωσε το γάμο. Ηρώα, ο σωτήρας και ηρωίδων. Θα αφήσω να καθείς εσύ, ο καλός μου συγγενής, ο φίλος της καρδιάς μου. Ορκίζω πάλι. Ορκίζομαι στο Δία. Μονάχα. Και σε όλους τους θεούς, καλέ, έχω τα μέσα. Α, καλά. Άντε στο καλό. Κι εγώ πια φέρω. Άντε, γεια σου. Γεια σου. Τα θεσμοφόρια αρχίζουν. Όλες οι γυναίκες των Αθηνών βρίσκονται εδώ μαζεμένες και ανάμεσα σε αυτές πρώτος και καλύτερος ο μνησίλοχος ή, αν πιστέψουμε την γυναικεία του εμφάνιση, πρώτη και καλύτερη. Περιμένει λοιπόν τη σειρά του για να υποστηρίξει τον Ευρυπίδη που συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή την μανία των γυναικών που συνήλθαν για τα θεσμοφόρια. Κρακιώτησα. Από πίσω μου περπάτω. Και κράτα το πανέρι της θυσίας. Ω εσείς πανεμορφές μας θεσμοφόρες, Δήμητρα αγαπητή και Περσεφόνη, με το καλό δεχτείτε με εις το ναό σας. Και κάντε να έχω καλά ξεπεδέματα. Μουσική.
Μας δίμη τραγαπητή και Περσεφόνη. Άντρα καλός την κόρη μου χαρίστε. Να είναι πλούσιος, χαζός και πουτωνή. Σιωβή! Πού να καθίσω, πού να βρω μια θέση να ακούω καλά τους λόγους που θα βγάζω. Σιωβή! Δε ηθείτε στις δυο θεσμοφόρες. Φόρες! Και στον Πλούτο. Πλούτο! Και στη θεά την Καλλιγένεια. Γένα! Και στη γη τη Λεβεντοθρόφα. Θρόφα! Και στον Ερμή. Μη! Και στις Χάριτες. Χάριτες! Η σύναξη αυτή και η συγκέντρωση σημερινή να γίνουν με τον ωραιότερο και τον καλύτερο τρόπο, με πολλές ωφέλειες για την πόλη των Αθηναίων και με καλή τύχη για εσάς τις ίδιες. Και όποια ενεργεί και λέει τα πιο σωστά για το Δήμο των Αθηναίων και των γυναικών, αυτή να υπερισχύει και η γνώμη της να επικρατεί. Αυτά δε ηθείτε. Και για τον εαυτό σας κάθε καλό. Ιώπε Άννα! Ιώπε Άννα! Ιώπε Άννα! Καλά σας. Επίσης, επίσης. Μεγάλη,
Όλυμπου, στις Δήλου και στον δελφόν τους θεούς και τις θες. Προσευχηθείτε και στους θεούς τους άλλους. Αν κανείς θέλει το κακό του Δήμου των γυναικών, αν πάει να παζαρέψει με τον Ευρυπίδη, με τους Πέρσες για το κακό των γυναικών, αν ένας έχει στο νου του τύρανος να γίνει, αν ένας προδώσει γυναίκα που εμφανίζει για δικό της ξένο μωρό, αν μια δούλα που η κυρά της την έχει για μεσήτρα πάει και κάτι στα αφεντικού ταυτή σφυρίξει, αν ο αγαπητικός της παντρεμένης την ξεγελά με τις ψευτιές και από όσα τάζει δεν δίνει τίποτα, αν μια γριά δίνει δώρα πολλά στον εραστή της, αν μια ερωμένη δέχεται και ωστόσο το φίλο της προδίνει, αν ταβερνιάρης κανείς ή ταβερνιάρισα πουλάει με ξύκικα κανάτια το κρασί, ευχηθείτε να πάει καμένος με όλο το σπιτικό του. Μα σε όλες τις άλλες εσάς οι θεοί πολλά καλά να δίνουν. Όλες ακούστε! Ναι, ακούστε. Απόφαση διαβάζω της γυναικοβουλής μας. Η Τιμόκλη είναι στην Προεδρία, στη Γραμματεία Ηλίσιλα, εισηγήθηκε στο Στράτη. Την αισιανήθα θεσμοφόρια μέρα, παιδιά μεγάλη να έχουμε, να γίνει από την Αυγή συνέλευση με πρώτα θέμα τι να πάθει ο Ευρυπίδης. Γιατί κατά τη σύμφωνη όλων γνώμη είναι ένοχος. Ποια θέλει να μιλήσει? Εγώ. Κυράτης μου, καμιά φιλοδοξία δεν με έσπρωξε το λόγο να ζητήσω. Ναι, μα τις δυο θες. Μα από καιρό στεναχωριέμαι η δύστυχη να βλέπω στη λάσπη να μας έρνει ο Ευρυπίδης, ο γιος της Χορταρούς, και να αδειάζει λογής-λογής βρισχές για τις γυναίκες. Έχος! Έχος! Άσπα σαλίδι με όσα σέρνει σκούπα. Έχος! Σε κάθε μια ευκαιρία που θα του τύχει να παίξουν κάποιο δράμα του, αρχινάει να μας συκοφαντεί. Θα σου ονομάζει μπεκρούδες, oh! Τον προδότη, oh! Τον γλωσσού, oh! Μια χαμένα, oh! Τον κολπαλούκλα, oh! Κάνει χαλίδες λυσσασμένες η άντρα. Κι έτσι οι άντρες που φέρνουν στο κυρίζι, όπου ήταν δικιά του τραγωδία, λοξές ματιές μας ρίχνουνε και ψάχνουν να μην έχουμε κρυμμένο κάποιο φίλο. Και τέτοιες πονηριές έχει διδάξει τους άντρες μας, που τίποτα από εκείνα που ξέραμε δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε πια τώρα. Αν μια μας πλέκει στεφάνι. Ερωμένη είναι σου λένε. Πέφτει ένα γιο από το χέρι μιας που στο σπίτι πηγαίνω έρχεται. Για ποιον άσπασε η χύτρα ο άντρας της ρωτάει. Για το περίφιο ξένο δίχως άλλο. Γι' αυτό γιατί στο θέατρο είδε μια ηρωίδα αυτού του προκομμένου του Ευρυπίδη που σαν τρελή από τον άνομο ερωτά της για το βελερεφόδι τον κορίφιο έσπασε σαστισμένη ένα κανάτι. Άλλοι πολλά. Οι κοπέλες που κοντεύαν να μείνουν στο ράφι βρίσκαν γέρους. Τώρα έχει βάλει και σε αυτούς μπισμπίλια και πια να παντρευτεί κανείς δεν θέλει. Και αιτία, αυτός ο στίχος του που λέει παίρνει γυναίκα ο γέρος, παίρνει αφέντρο. Και τώρα οι άντρες εξαιτίας του βάζουν μοχλούς και βούλες στους γυναικορίτες και μας φυλάνε και θρέφουν για σκιάχτρα των αγαπητικών μαντρέσκυλα. Έχος! Έχος! Όμως αυτά τα παραβλέπουμε. Μα το άλλο, ήμασταν φιλαφέντες στα κελάρια και βγάζαμε κρασί, λαδάκι, αλεύρι. Τώρα κι αυτό είναι αδύνατο. Έχουν κάτι μάγκικα μυστικά κλειδάκια οι άντρες, κάτι σπαρτιατικά με τρία δοντάκια που δεν μπορείς να φτιάξεις σαν την κλίδη. Κάτι Ευρυπίδη! Ναι, με δυο-τρεις δραχμές μπορούσες να δώσεις να σου φτιάξουν μια βούλα από αυτές που σφραγίζουν τις πόρτες. Και έτσι κρυφά ξεπόρτισες. Γυρνώντας, ξανάβαζες κερί και χράπ τη βούλα. Τώρα έμαθε τους άντρες ο Ευρυπίδης πάνω τους να κρεμάνε κάτι μυστήριες κουλικοφαγωμένες φραγιδούλες. Που αδύνατο να φτιάξει άλλες όμοιες και να απατάς τον άντρα σου τον θέλει. Σωστά, σωστά! Έχω λοιπόν τη γνώμη, αγαπητές μου, πως πρέπει εμείς να βρούμε πια έναν τρόπο να τον ξεκάνουμε. Άντος! Άντος! Με φαρμάκι για μια άλλη τέχνη. Αυτή είναι η πρότασή μου. Παρακαλώ να δεις τα πρακτικά. Βγαίνω κι εγώ να πω δύο λόγια μόνο. Πολύ σωστά τα χτύπησε όλα η πρώτη. Εγώ θα εκθέσω ότι έχω πάθει ίδια. Ο άντρας μου εμένα πέθανε στην Κύπρο αφήνοντάς μου δυο ορφανά στα χέρια. Και πρώτα εγώ τα βόλευα πουλώντας στην αγορά στεφάνια και λουλούδια και κάπως κουτσοζούσαμε. Μα τώρα, δουλεύοντας αυτός τις τραγωδίες, με τις ιδέες τις νέες που διαλαλάει, ιδέες μες στην ασέβεια βουτυγμένες, κατάφερε τον κόσμο σε θεούς να μην πιστεύει. Αλήθεια, αλήθεια! Πώς φέρουν άνθρωποι σαν πρώτα στους βωμούς? Το πάρε δώσε, έχει έτσι πέσει κάτω από το μισό. Λοιπόν, να τιμωρήσουμε προτείνω τον άντρα αυτόν. Φάρετος! Φάρετος! Ανάβει
μας πιάνει τόσα Ευρυπίδης να γλιέπετε μαζί του και να βράζει η γονή σας. Φυσικό είναι, αγαπητές μου, και εγώ τον εμισώ. Τρέχει δεν είμαι, να χαρώ τα παιδάκια. Μα πρέπει να εξηγηθούμε μια στην άλλη. Όλες είμαστε και ό,τι πούμε εδώ θα μείνει. Γιατί μας κακοφαίνεται και όλο ένα τα βάζουμε με αυτόν. Όν από τις μύριες που ξέρει πως καρόνομα τιμίες είπε δύο ή τροί. Χρήματα με την ίδια. Γιατί ας μη πω, σαν πόσα με βαραίνει. Το πιο βαρύ. Ήμουν νύφη τριό ημερό. Πλάι μου ήταν και ο άνδρας μου. Είχα και ένα φίλο που... Αυτός, ποθώντας με, ήρθε και κρατσούνα για την πόρτα. Στη στιγμή το νιώθω εγώ και πάω να βγω λαθρέα. Που κατεβαίνεις! Ο άνδρας μου ρωτάει. Που κατεβαίνω, που πονάει η κοιλιά μου, κόψιμο με έπιασε, πάω στο μέρος. Καλά! Μου λέει. Και πάει να με ετοιμάσει άλλο, τον Πασκά και μίλα και... Και γίνω εγώ νερός με δεσέδες εξόπορτας, ώστε να μην τρίσει. Και τρέχω για το φίλο, μέσα στον δρόμο, πλάι στο βωμό που ήταν εκεί στημένος. Του Απόλλωνα όμως, κοντά μια δάφνη, σκύβω, κρατώντας αυτό το ιερό δέντρο. Αυτά ποτέ δεν τα πω Ευρυπίδης, ούτε ότι βολευόμαστε με δούλους. Ναι, και μουλαρά, σαν δεν βρίσκουμε άλλους. Ούτε ότι σαν παίρνουμε όλη τη νύχτα με το φίλο, την αυγή μας με σκόρδα για να ακούει τη μυρωδιά και να μην πάσει κακό στον άντρα, σαν γυρίζει από τη φρουρά. Ποτέ δεν τα πω τώρα, βλέπετε αυτά. Βρίζει θα πει στη φέδρα, και τι μας μοιάζει εμάς. Δεν είπε όμως για μια που, καθώς έδειχνε μια μπέρτα εις τον άντρα και του λέγε, για κοίτα, καλέ μου, εδώ στο φως, σου αρέσει αυτή την μπέρτα, πίσω από αυτή, ξεπόρτιζε το φίλο. Ξέρω μια άλλη εγώ που έλεγε πως 10 μήνες πως έχει πόνους. Όπου στο τέλος αγόρασε μωρό. Γυρνούσε ο άντρας βοτάνι γοργιζιένα να αγοράσει και στη λεφόνα το φέρε τρεχάτος. Την ώρα την έγρια φέρνει στο σπίτι μια κύτρα που είχε μέσα σκυλισμένο το αγορασμένο το μωρό. Το στόμα το έχει βουλώσει με κερίτρα για να μην κλαίει. Και γνεύσει την κυρία και αυτή φωνάζει. Αντρούλη μου, άντε φύγε, έβγα έξω και θα ρω πια πως γεννάω. Γεννιό ο άντρας με χαρά. Το στόμα εκείνη του μωρού ξεβουλώνει και αυτός σκούζει. Ουα, ουα, ουα. Ησυχαμένη γριά που το είχε φέρει, τρακάτι πάει στον άντρα και φωνάζει χαμογελώντα. Να σου λύσει, λέει, έκαμε λιώκα, απαράδεκτο με σένα. Τι, δεν θέλω να είστε έτσι, μα την άρτεμη. Η αλήθεια αυτή είναι, πως τάσα, αγανακτούμε με αυτόν τον επειδή. Ενώ δεν πάθαμε τίποτα, προς αυτά που έχουμε κάνει όλα. Πού σε να έχει ξεπιτώσει, ποια την έκατσε πατρίδα και έχει τόση από κοτιά. Ποτέ δεν φανταζόμουν πως μπροστά μας θα τον ακούσε τέτοια λόγια να προφέρει βρωμερή. Όλα να το περιμένεις. Είχε δίκιο αυτός ο λόγος ο παλιός. Όποια πέτρα κανείς και ζηκώσει, κάποιος πολιτικός θα τον αγκώσει. Απ' τις γυναίκες πλάσματα χωρίς τροπή και τσίπα δεν είναι το χειρότερο. Μάλλον οι γυναίκες πάλι. Μα τι βρίσκει με μυαλό, δεν έχετε κουκούτσι. Είσαι μαγέψανοι, κακό μεγάλο πάθετε άλλο και αφήνετε να μας πετά βρισκές αυτή βρωμιάρα σε όλες εμάς. Πάμε να βρούμε στάχτηκα αυτή, να καψαλίσουμε τις τρίχες του κορνού της, να μάθει να μιλάει κακό γυναίκα για γυναίκες. Όχι και άλλα καψαλίσματα. Η ελευθερία του λόγου νομίζω πως είναι σεβαστική. Κάθε μια γυναίκα μπορεί να πει τη γνώμη της. Κι αν για τον Ευρυπίδη είπα μην κρίνω εγώ σωστό, θα πάω καψαλισμένη. Πώς θες να μην καψαλιστείς που μόνη είχες την τόλμη να υπερασπίσεις άνθρωπο που βρίζει τις γυναίκες. Όπου είναι μύθοι που μιλούν για πρόστιχες, για φέδρες και φυτεμνίστρες, παίρνει αυτούς και δράματα τους κάνει. Την Πινελόπη που ήταν καλή και μυαλωμένη, ποτέ του δεν δοκίμασε σε δράμα να τη βάλει. Ο λόγος φανερός. Καμιά δεν έχει Πινελόπη ο κόσμος τώρα πια. Μα πεις για φέδρες είναι τσου. Ακούτε, μεγάλη προσβολή που θεσπάμισε η κακούργα για όλες εμάς. Αν θέλετε μπορώ να συνεχίσω. Νομίζετε πως έφτασα στο τέρμα. Ξέρω ακόμη. Όσα ήξερες τα ξέρασες. Τι άλλο θα πεις βρωμιάρα. Δεν είπα ούτε ένα μυριωστό από αυτά που κάνω μόλι. Δεν είπα πως ανοίγω με τρυπούλες τα βαρέλια και με σωλήνες το κρασί κρυφορού. Πάψε! Πως στις γιορτές μοιράζουμε τα κρέατα στις μεσίτρες και στρα λέμε το γατί. Θα σκάσω, σαν χλαμάρες! Πως μια που ξέρω σκότωσε τον άντρα της Μαξίνα. Πως με βοτάνη τρέλαν κάποια το δικό της. Πως κάτω από τη γούρνα μια κοπέλα. Να μου σώσεις! Έθαψε τον πατέρα της. Δεν το υποφέρω κι άλλο. Πως όταν έκαμε σε συ κορίτσι,
Και αγοράκι μια σκλάβα τα λάψατε και κράτησε τα γόρια. Μη λες πως τα χαρείς για αυτά τα λόγια, τα μαλλιά σου θα σου τα ξεριζώσω εγώ. Μην κάνεις πως μαγγίζεις. Μαλλιό, για κράτα το μωρό. Κράτα το καλάθι εκεί. Σιωπή! Για σταματήστε τις βρισκές, γιατί έρχεται τρεχάτη κάποια γυναίκα εδώ σε εμάς. Σοπάστε πριν να φτάσει. Να ακούσει μόνο θα μας πείτε προσοχή και τάξη. Αυτός είναι ο Κλισθένης, τη γυναίκα. Το ίδιο κάνει. Ω, εσείς γυναίκες, συναδέλφισές μου στα γούστα και στους τρόπους. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γιατί σε βρίσκω πάντα μπροστά εσένα. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Ό,τι σας αγαπώ, τα λία μου μαγουλάκια το μαρτυρούν. Έχω για σας λατρεία, πάντα σας προστατεύω. Έτσι και τώρα, σαν άκουσα πριν από λίγο κάτι σπουδαίο για σας στην αγορά εκεί κάτω, τρέχω να σας το πω, να το αναγγείλω για να προφυλαχτείτε όσο μπορείτε. Μην πάει και σας χτυπήσει ξαφνικά το σοβαρό επικίνδυνο αυτό πράγμα. Τι είναι, παιδί μου? Ναι, παιδί σε λέω, γιατί το μούτρο σου είναι δίχως τρίχα. Έστειλε εδώ ένα γέρο συγγενή του. Να έρθει να σας πιουνιάρει και να μάθει τι μελετάτε, τι θα αποφασίσετε. Εμείς δεν θα γνωρίσουμε έναν άντρα ανάμεσό μας. Του είχε ο Ευρυπίδης τις τρίχες καψαλίσει και μαδίσει. Τον μεταμφίεσε κιόλας σε γυναίκα. Το πιστεύετε εσείς? Ποιος είναι τόσο ηλίθιος αντί να τον μαδίσει? Ο δεσμοφόρεστες αντί να τον είναι. Αυτά είναι τρίχες. Τ' άκουσα από ανθρώπους που ξέρουν. Είδε μη βρέθαρη σταρχόμουν. Ακούμε πράγμα σοβαρό στα αλήθεια. Δεν πρέπει να καθόμαστε καλές με σταυρωμένα χέρια. Πρέπει αμέσως να ψάξουμε. Να μάθουμε πού να είναι χωμένος και μας ξέρει. Κλεισδένη, βόηθα και εσύ στην έρευνα. Τη χάρη μπροστά τη μας διπλή να τη χρωστάμε. Εμπρός λοιπόν, η πρώτη εσύ πες ποια είσαι. Ανάκριση θα γίνει για όλες. Θα πού να στρίψω. Εμπρός! Πολύ! Σε ρώτησα ποια είσαι. Κουκλιώνει μου η γυναίκα. Μήτε οι άλλες, ξέρετε ποια είναι τούτη. Είναι ζωή μας. Εξέντασε τις άλλες. Ποια είναι τούτη. Η Κρήτη λαπλέκη τα στεφάνια. Είναι ζωή μας. Ποια? Ζωή μας. Ζωή μας. Μίνα, ποιος είναι ο άντρας σου? Ποιος είναι? Ναι. Ποιος είναι ο άντρας μου? Ναι. Ρωτάς ποιος είναι ο άντρας μου? Ναι. Έλεγε, δεν το έλεγε στο σύνορα καημένα. Να ξέρεις, από το Κοθοκυδόν το Δήμο, ο Τάδε. Ποιος Τάδε, μίλα. Ο Τάδε που είχε τύρει τον Τάδε μια φορά, το γιο του Τάδε. Μα τι Τάδε και ξετάδε. Εξέρετε και αν φορά στα θεσμοφόρια εδώ πάρα. Έρχομαι κάθε χρόνο. Μπα. Ποια άλλη μένει μαζί σου στη σκηνή? Ποια μένει στη σκηνή? Η Τάδε. Συνέχεια σακραμάρες. Πάλι Τάδε. Ας θα τη σκοτώσω. Τι? Θα με κάνει πέρσι. Εσύ δεν κάνει να τα ακούσει για τις άντρες. Ας πούμε δηλαδή πως είσαι. Για πες με εσύ. Στα θεσμοφόρια πέρσι πρώτα πρώτα. Τι κάναμε? Έλα μίλα. Ας να την λίγο. Κάναμε ήτες. Πήγαμε. Και μετά. Μετά. Και πάλι πήγαμε. Η μια στην υγειά της άλλης. Κάτι σωστά από αυτά. Το τρίτο ποιο ήταν? Φώναξε μια φορά που έχει μια λέκα. Μπούρδες! Έλα πιστεύει εδώ, θεωρείς το άντρας που λέει. Τι να κάνω τώρα? Δείς τον! Με τα χαράς! Γιατί όσα λέει είναι όλα που καλόντα. Θα με γλυκίσετε μια παιδιόν μητέρα. Βρε, λίστο στη φοβάρι σου. Εμπρός! Σβέλτα! Το έχουν ξανά δεμένο. Σβέλτα! Είναι αλήθεια, γερή, καρδαμωμένη και το σκύτο της πλάκα. Δεν φουσκώνησε τα δικά μας. Γιατί με στήρα, δεν έκανα ποτέ παιδιά. Ρε, τώρα 9 παιδιά δεν ήσουν μητέρα. Γεια σου, κορφός, θα δούμε και πιο κάτω. Τι σκύβεις βρε, γιατί μαζεύες έτσι? Εσύ έχεις βρε το δίωργο της Κορίνθου, που από στεριά πηγαίνουν τα καράβια από έναν κόρφο σ' άλλο στερνοντάς τα. Το βρωμιάρας, γι' αυτό υπερασπίζω τον Ευρυπίδη και μαζεύεις όλες.
Αλλή μου που έπλεξα ο δόλιο! Τι θα γίνει? Εσύ σε τούτον, φυλάτε τον καλά να μην σας φύγει. Και εγώ θα πεταχτώ στο Βιταλίο αναφορά στους άρχοντες να δώσω. Γεια σας! Γεια σας! Αφού τέτοια γινήκανε χρέος μας εμάς, να ζωστούμε όπως κάνουν οι άντρες σφιχτά. Τι να δούμε καλά, μήπως μπήκε κρυφά κι άλλος άντρας! Πρώτα-πρώτα ανάλαφρο όλοι σας ορμήσουν. Δεν πρέπει πια να αργούμε κι είναι κρίσιμη στιγμή! Κύκλο, σχηματίστε αμέσως! Σύρε η πρώτη το χορό! Καημένος. Ήθελα να πω στα αποτυπία το μήνυμα να στείλει στην Ελλάδα να το μάθει ο πατέρας του. Πώς όμως πήρε κάτι κουπιά σπασμένα. Απάνω χάραξε με το μαχαίρι το μαντάτο και τα ρίξε στη θάλασσα. Το κύμα κάποια από αυτά το κίνησε και τα έφερε στον Άπιο και το μάθει ο πατέρας της. Ωραία ιδέα. Λοιπόν, δεν κάνω και εγώ το ίδιο. Βλέπω γύρω κάτι μικρούλια σκανιστά στον ίδια. Θάματα τις πίθες το δικό σάλο είναι. Αυτό είναι. Θα τα πάρω. Θα χαράξω πάνω αυτό που θέλω και ένα γύρω θα τα σκορπίσω. Ξύλα και τα κουκιά και τούτα ξύλα. Χέρια μακεράκια μου, ώρα είναι τώρα. Έλα, έλα, ώρα είναι τώρα. Να βαφτείτε τη δουλειά, να γλιτώσω απ' τη σκλαβιά. Έλα, έλα, να γλιτώσω απ' τη σκλαβιά.
δρόμου. Φύγετε, βιαστείτε, τότε είτε μην αργείτε. Κοντά σας θα έρθουμε θεατές της γυναίκας στο εγκόμιο να πούμε. Συνηθίσαν πολύ να μας βρίζουν φιχτά για το φίλο μας λόγια να λένε. Ότι τάχα του κόσμου αυτού οι συμφορές από μας τις γυναίκες πηγάζουν. Τι με λένε γυναίκα πανούκλα. Καλά, μα γιατί μας παντρεύεστε τότε και δεν θέλετε μήτε να σκύβουμε καν προς το δρόμο. Και πάντα κλεισμένες μας κρατάτε στο σπίτι. Γιατί ένα κακό του φυλάτε με τόση λαχτάρα. Αν κάποτε βγει η γυναικούλα και εσείς δεν την βρείτε γυρνώντας στο σπίτι. Τρέλα τότε σας πιάνει. Κι αν δεις το Θεό να δοξάζετε που έφυγε τέλος η πανούκλα από το σπίτι και πάει κάπου αλλού. Στεναχώρια μεγάλη σας πιάνει. Σε μια φίλη στο σπίτι γλεντούμε και εκεί κουρασμένες περνούμε τη νύχτα. Τότε οι άντρες τριγύρω στο στρώμα ολοπάν σαν τρελή την πανούκλα ζητώντας. Σκύβει μια το παράθυρο. Όποιος περνά την πανούκλα από να κοιτάξει. Κι αν αυτή από ντροπή τραβηχτεί, φλογερός τότε ανάβει καημός μες στα στήθη του διαβάτη και πάλι να βγει να τη δει. Ο λογάνερο ημότερο άντρες ελιστεύουνε πάντα πολύ πιο ψηλά. Δεν ακούστηκες τώρα, θα ρούμε καμιά να έχει κλέψει το χρήμα του κράτους και μετά στην Ακρόπολη αυτή να τολμά κορδούτη να ανεβαίνει μαμάξι. Λίγο σταράκι από τον άντρα της κλέβει. Μα ευθύς σαν νυχτώσει. Το αντίτιμο δίνει. Άντρες όμως πολύ τέτοιες πράξεις τις κάνουν συχνά. Κι άλλα πόσα δεν θα έχει κανείς να τους πει. Ποιο λιχούδιδες είναι από εμάς. Ζαποδίτες. Βαλιάτσες αθλή. Και δουλέμποροι, τείχος τροφή. Τα αγαθά και το βιό σπιγονί μας αφήνουν. Ας δούμε πώς αυτοί τα σκορπάνε. Και πώς οι γυναίκες εμείς τα κρατάμε. Η γυναίκα έχει πάντα την έγνοια να φυλάει τα αργαλιού της τα ντύ. Τα χτένια. Μα απ' τους άντρες που πάνε στη μάχη στη τί κορδοτή και σου λένε θα γυρίσαμε δόξα. Όσοι αφήνουν μπροστά στον εχθρό να τους πέσουν σαΐτες και τόξα. Την ομπρέλα η γυναίκα γερά την κρατεί. Δεν αφήνει ποτέ να τη πέσει. Άντρες όμως πολλοί του πολέμου τη μέση, τη δική του ομπρέλα, την ασπίδα, τον εχθρό μόλις δουν βιαστικά την πετούν από τον ώμο. Με τρόμο! Και. Δρόμο! Άπειρα οι γυναίκες έχουν βάσιμα παράπονα για τους άντρες. Ένα, ακούστε για ένα πράγμα σοβαρό. Όποια είναι μητέρα ανθρώπου χρήσιμου στην πόλη μας, στρατηγού ή ταξίαρχου, άξιου και γενναίου, θα ήταν σωστό οι άντρες να την ξεχωρίζουν, να τις κάνουν τιμές. Πρώτη θέση να τις δίνουν σε γιορτές και τελετές. Μα η γυναίκα που είναι ο γιος της φοβητσιάρης πρόστιχος. Πίσω από το γενναίου τη μάνα να τη βάζουν. Με μαλλιά τσιτωμένα εκεί να στέκει. Ταπεινή και σιωπηρή. Ξέρω όμως μια. Ο γιος της είναι κάθαρο. Ναι, μα αυτή η κυρά είναι πλούσια. Έχει χωράφια και γεννήματα πολλά. Και πουλώντας τους καρπούς τους τις ευρύνει. Το σωστό θα ήταν να τους παίρνουν χάρισμα. Κι αν απαιτεί χρήματα να τις φωνάζουν. Συχαμένη, τι ζητάς για καρπούς λεφτά. Δεν βλέπεις τη σκυλιά σου τον καρπό. Λοιπόν, από τους άντρες καπιόμαστε εμείς, πως ανώτερες είμαστε σ' όλα. Bye.
Έχω άλλη το ρίσιο από το καρτέρι και αυτός ακόμα. Τίποτα. Τι να τον βοηθήσει ο Παλαμίδης. Έτσι κρύος που είναι θα του κάνει να ντρέπεται. Με ποιο άλλο δράμα να το τραβήξω. Α, ξέρω, ξέρω. Θα προσποιηθώ πως είμαι η θυγένεια εντάπης. Είναι εκεί ο φόρμα έχω μια φορά. Έτσι ο ρόλος μου στέλνει ωραία. Τι μαγειρεύεις, κάτσε ήσυχα. Περίμενε τον πρίτα να χάρισαν τα μάτια από τον Κλεισθένη, αλλιώς ξινή θα σου βγει η θυγένεια. Ο άργος το ξακουστό, πατρίδα μου είναι. Πατρίδης ο Αγαμέμνονας γονιός. Ο Αγαμέμνονας κάθαρμα. Ποιος ξέρει ποιες λοποθήτσες έφερε στον κόσμο. Εμένα το όνομά μου είναι η Ιφηγένεια. Κι άλλο μπορεί να μας κάνει με γυναίκιο πρωτού σε τιμωρήσει για το πρώτο. Της πρίας του σκάμπου. Όσιο είμαι κατήκατα γέννη. Μα κόρη να χανώσουνε κι ο ίδιος. Κι ο δόλιος αδερφός μου ωραίος. Τώρα που να είναι και δεν έρχεται, κρέμε τη ζωή μου σε ένα νήμα. Σε λίγο θα στο κόψουν, μη σε μέλη. Μα κάποια συστασιά η καρδιά μου νιώθει, στα αυτιά μου φτάνουν βήματα του Ορέστη. Εδώ. Φιλόρθι. Εδώ ο ναός της Θεάς πιστεύω να είναι, που δεν γι' αυτόν βάλαμε πλώρη απ' τάχος. Ναι, είναι ο ναός της Άρτεμις, ναι, ξένε. Μόνο ακούσου, κακοψιό φωνάκι. Εδώ είναι το ιερό μου θεσμοφόρο. Στη χώρα εδώ βρισκόμαστε. Πού είμαστε, μωρέ. Α, ναι, τον Ταύρο. Τον Ταύρο, ναι. Τον Ταύρο, βρε, βουβά σου. Αρσενικό κουνούπι εδώ δεν μπαίνει, όχι κοντά μου, Ταύρη. Αν πεις γελάδες, εδώ δεν έρχονται άντρες. Είδω από εμάς που Ελλήνων αίμα παρέχει. Και όλα κακό είστε έφτασα σε τόσο που ψέματα να διάσεις. Πάνω εδώ με πονηριά είστε τούτες και σε αυτιά να κλέψει από τις γυναίκες. Ανοίχτα κατηγόρα με. Μα ποια είναι αυτή που λέει κακό για σένα ξέρει. Κάποια από εδώ από αυτή τη χώρα τον τάφο. Όχι μα είστε εσύ Κρήτη λέει από τον Κολονό του Δράκη κόρη. Εσύ σε κάλπης. Ό,τι θέλεις λέει. Ένα γράμμα στο τέλο εγώ θα δώσω να το πάει στη Μικίνα, τον Ορέστη, τον αδερφό. Τι ακούω, βρήκα αδερφή, αδάπνικτο σε παίρνω στην αγκαλιά μου και φρένομαι από το φάμα που έχω μάθει. Του Αγαμέμνονα κόρη του γονιού μου. Ω αδερφή, μη γυρίζεις απ' την άλλη που ανέλπιδα έχεις ζωντά τον αδερφό. Ω ακριβέ μου Ορέστη. Ω αδερφή που σε έλεγα πεθαμέ. Όλα αδερφή θα με λέγε. Σκάσατε ένα καλή μου. Τρέχα, από το πάρε με, πάρε με. Μάθησε, θα κλάψω και σε πάλι. Εγώ είμαι κύριο Ραμίδας, τρέχα. Πώς, οδηγείς την κόρη του Αγαμέμνονα να πάρω την αδερφή μου. Να την πάω στο Άργος, α όχι, στο Άργος. Σε κατερδάρεις ίδιος με αυτόν και τα έχετε να γιώσεις. Γι' αυτό θα είστε θέατρο τόση ώρα. Μα αυτός εδώ θα φάει την τιμωρία. Όλες οι επινοήσεις του φίλου του Ευρυπίδη για να γλιτώσει από τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται να βαγούν. Είναι δεμένος πιστάγκωνα και έχει φρουρό έναν άγριο σκύθι ο οποίος δεν του επιτρέπει να βγάλει μιλιά. Στο σημείο αυτό του έργου παρουσιάζεται ο ίδιος ο Ευρυπίδης και έρχεται σε συμφωνία με τις γυναίκες. Τους υπόσχεται δηλαδή να μην ξαναγράψει τίποτα εναντίον τους, να πάψει να τις κατηγορεί και εκείνες να δεχθούν να ελευθερωθεί ο φίλος του που είναι εχμάλωτος. Οι γυναίκες συγκατατίθενται, αλλά τον αφήνουν να ξεμπλέξει με τον άγριο σκύθι. Και τότε ο Ευρυπίδης μεταχειρίζεται ένα κόλπο. Φέρνει μια ωραία χορεύτρια, την παρουσιάζει στο σκύθι και έτσι οδηγούμεθα στη λύση του έργου που θα παρακολουθήσετε ευθύς αμέσως. Εμπρός Ελάφιον, να θυμάσαι τις ορμήνες που σου έδωσα στον δρόμο και να φερθείς έτσι όπως σου είπα. Εσύ,
Παίξε περσικό σκοπό με τον αυλό σου. Σαμάτα να γίνεται, λεντίνε κι έτσι με κάνεις σηκωμένα εμένα. Δοξότη, η κοπέλα αυτή είναι χορεύτρα και επειδή την καλέσανε σε ένα γλέντι για την παρέα να πάει και να χορέψει, να ξέρεις πρωί δεν άδει. Να κάνει χορό και πρωί με, εμποδισμένο από μένα να μην γίνει. Αμα αυτή σβέλτο, ψήλωσε προβιά να έτσι πηδάει. Πάνω από το κεφάλι σου και κάτσε στα γόνατα του σκύφη και να πλώσεις τα πόδια σου να λύσω και να βγάλω τα πέθυλά σου. Ναι, ναι, να κάνει. Έλα, γιαβρού μου, έλα, κάτσε. Ναι, ναι, να γίνει. Έλα, έλα. Αμάν, 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 αμάν. Πιο γρήγορα εσύ παίξε. Τι, τον τοξότη ακόμα τον κοφάλι. Αμάν, αμάν, με αρέσει, σαλέ μου τρέφουν, βάστα, βάστα, βάστα. Πού να χατήσω, ώρα να πάμε. Να μην γίνει πρώτα ένα φυλάκι εμένα. Εφίλησε τον Ασίνε, τι να κάνουμε. Μα πάει γλυκό στόμα σου. Μέλιε με του. Γιαβρούμ, να έρχεσαι τώρα να πλαγιάζουμε μαζί. Το ξέρω γεια σου. Αυτό που λες δεν γίνεται. Κοκόνα να γίνεται, κάνε με αυτή την πάλι. Τι δέκα δραχμές. Να δίνω. Να πάσεις λοιπόν. Αμάν παρά δεν έχω. Είστε σαΐτατοι και εσύ να έρθατε. Ας γίνει έτσι. Αργότερα μου φέρνεις τα λεφτά και την πέρα. Έλα Γιαβρούμ μαζί μου. Α, εσύ γριά, τούτο το γέρο φυλαγμένο να έχεις. Όνομα σου τι λένε. Απεμισία. Θυμημένο να έχω. Αρκά μου ξία. Έλα για βρούμε. Έλα. Έλα. Ερμή τον όλο θε, δεξιά δεν φέρνεις. Σε ευχαριστώ και βοήθαμε ως το τέλος. Εσύ νεαρέ, για πάρει αυτό και δρόμο. Να σε γύσω. Εγώ δεν ξέρω, θα παλιμπράδει, γίνω καπνός και τρέξε για το σπίτι σου. Ολόησια στη γυναίκα, στα παιδιά σου. Λύσε με και τα τάλα, μη σε νοιάζει. Ωραία, αυτό καλό, δεν βλέπεις. Τι το βλέπεις, είσαι λυμένος. Τρέχα, πριν γυρίσει ο τοξότης. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Κοκόνα, το κοπέλο σου λουκούμι και το δικό σου βολικό να εστέκει. Α, πού γρια, βάει βάει χαμένος είναι. Πάει και το γέρο, πού να είναι πιεμένο. Κοκόνα, κοκόνα, αρταμουσέα, κοκόνα έκανε εμένα γελασμένο. Βάει και τι να κάνω τώρα, πού να είναι γρια, κοκόνα, αρταμουσέα. Έφυγε καταγή, ήταν και ένας γέρος. Το γέρο είχε φουστάνι. Ναι, φουστάνι, αν τραβήξεις καταγή θα τους προλάβεις. Άγρια θυπαμένο. Ποιοσό κακή να υπάρω. Ε, τούτο, εκείνο. Εκείνο, εκείνο, εκείνο. Εκείνο, για τον ανήφορο. Αυταμουξιά. Πού τρέχεις, ένα κοντός, τραβάτε το δρόμο. Από εκεί. Από εκεί. Από εκεί. Από εκεί. Αρταμουξιά! Αρκετά τα τραγούδια! Αρκετή κυχωρή! Η γιορτή μας τελειώνει πια τώρα! Για το σπίτι της πια η καθεμιά! Θα τραβήξει και πέρασε η ώρα! Μα για αυτές τις τιμές που σας κάνουμε εμείς θεσμοφόρες θες, τα καλά σας χαρίστε μας δώρα! Λα 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 λ